Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, το 62% των πολιτών ζει υπό τον φόβο ενός ενδεχόμενου τέταρτου κύματος της πανδημίας. Πάμε λοιπόν στη Βόνη και τον Στέφανο Γεωργακόπουλο για να δούμε ακριβώς αυτούς τους φόβους των πολιτών. Στέφανε. Καλό μεσημέρι, Εύα. Ναι, η δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης δείχνει ότι το 62% φοβάται, όπως είπες, ένα τέταρτο κύμα πανδημίας, ένα 64% ανησυχεί για νέες μεταλλάξεις και ένα 70% θέλει να διατηρηθούν στα σχολεία και μετά τις διακοπές τα δύο τεστ κορονοϊού ανά εβδομάδα στους μαθητές. Την ίδια ώρα, το κόμμα των Φιλελευθέρων προτείνει να δοθούν κίνητρα στους Γερμανούς να εμβολιαστούν και αναφέρει ως παράδειγμα το ελληνικό μέτρο της προπληρωμένης κάρτας των 150 ευρώ σε εμβολιασμένους νέους. Στο μεταξύ, η Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει σε όσους έκαναν την πρώτη δόση με AstraZeneca να κάνουν την δεύτερη με BioNTech, Pfizer ή Moderna, επειδή η ανοσοαπόκριση είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι αν έκαναν και τα δύο εμβόλια με AstraZeneca. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο συνδυασμός AstraZeneca και ενός εμβολίου mRNA δημιουργεί περίπου 10 φορές περισσότερα αντισώματα. Να πούμε ότι το Ινστιτούτο Ομπερκόκ εκτιμά ότι είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, δηλαδή τι θα κάνουν οι άνθρωποι που ενδεχομένως δεν θέλουν να ξανακάνουν τη δεύτερη δόση της AstraZeneca. Φαίνεται πως η Επιτροπή Εμβολιασμών της Γερμανίας δείχνει το δρόμο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από τη Βόνη.